Θα κάνουμε σήμερα κάτι λίγο πιο εναλλακτικό από ό,τι έχετε συνηθίσει, γιατί εισερχόμαστε σιγά σιγά στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Μας εισάγει αυτή η Κυριακή, η αυριανή, που είναι η Κυριακή της Κρίσεως. Ενώ συνήθως γιορτάζουμε κάτι που ανήκει στην ιστορία, όλες οι γιορτές της Εκκλησίας έχουν σε σχέση με το παρελθόν καθοριστή, δηλαδή είναι γιορτές του Ιησού Χριστού, άρα δεσποτικές, της Θεομήτωρος, θεομητορικές, του θα σας ρωτήσω στο τέλος και θα ξέρετε τίποτα. Και έχουμε ενδιάμεσα που είναι δεσποτικοθεομητορικές ή δεσποτοθεομητορικές, που είναι της υπαπαντής του Κυρίου, και άλλη μία τώρα δεν μου έρχεται εις το νου, που είναι πολύ βασικά να τα γνωρίζουμε. Αύριο είναι μία Κυριακή παράδοξη, γιατί γιορτάζουμε κάτι το οποίο θα γίνει στο μέλλον. Είναι τελώς παράδοξο. Μπορείτε εσείς να γιορτάζετε ένα παιδί που θα έρθει στη ζωή σας χωρίς να έχετε μείνει έγκες? Θα γελάει όλη η οικουμένη αν κάνετε τέτοιο πάρτι. Η Εκκλησία μας το προβάλλει, μας το προτείνει. Γενικώς στην Εκκλησία μέσα, όπως το έχουμε πει πολλάκις και το λένε όλοι, και οι ιερείς και οι ιεροκήρυκες και οι πάντες, δεν λέμε απλά, αλλά ζούμε καθώς πιστεύουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να βάλουμε το Ευαγγέλιο και το νόημά του στην ύπαρξή μας. Η Εκκλησία είναι τρόπος ζωής. Το κτίριο πίσω μου δεν είναι Εκκλησία. Είναι ιερός ναός, και φυσικά κάνουμε το σταυρό μας, γιατί είναι η προστάτηδά μας η Παναγία, η Ευαγγελίστρια εδώ. Αλλά είναι ναός, χώρος δηλαδή ιερός. Εκκλησία είμαστε εμείς, γινόμαστε μάλλον εμείς, κατά τη διάρκεια των θείων και ιερών μυστηρίων. Είναι πολύ βασικό αυτό. Κυριακή της Κρίσεως. Πού θα βρούμε τον Θεό? Είναι ένα ερώτημα πολύ βασικό. Θα σας απαντήσει ο Σωκράτης, ο αρχαίος σοφός. Ακούστε τι λέει ο Σωκράτης. Το Θεό δεν γίνεται να τον δούμε στον Κρήτο, να τα λέει ο Πλάτωνας, δηλαδή ο Σωκράτης δεν έχει γράψει τίποτα, όπως και ο Ιησούς τίποτα δεν έχει γράψει. Το Θεό δεν γίνεται, λέει, να τον δούμε στον κόσμο, γιατί δεν τον χωράει. Αυτό είναι Ευαγγέλιο καθαρά. Το Ευαγγέλιο δηλαδή λέει το ίδιο πράγμα. Θεόν ουδείς αιώρα και πόπεκτε. Και όποιον, λέει, το Θεό κανείς δεν τον είδε, και αν τον δει δεν ζει, πεθαίνει όποιος τον δει. Το λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, άρα αυτά που μελετούμε. Ο Θεός είναι πολύ μεγάλος και εμείς μικροί. Κρατάει την απόσταση του Θεού με τον άνθρωπο. Αυτό είναι αρχαιοελληνική σοφία. Δηλαδή ο Θεός δεν αναμειγνύεται στα ανθρώπινα πράγματα, ενώ ο χριστιανισμός λέει το αντίθετο. Ο Θεός μπαίνει στην ιστορία και γίνεται από δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γίνεται ο Ιησούς Χριστός που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε και ερωτευθήκαμε όσοι είμαστε χριστιανοί, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να είσαι χριστιανός. Μα τον χωράει ωστόσο η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί πασχίζω να τον μελετήσω. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, λέει στο κατά Ματθαίον και στο κατά Λουκάν, αν δεν κάνω λάθος. Μέσα μας βιώνεται το μεγαλείο της Βασιλείας του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Και όχι να το ξέρουμε απλά, να το ζούμε. Δηλαδή το μεγαλείο της πίστεώς μας πρέπει να φαίνεται με τη ζωή μας. Πρέπει να φαίνεται μέσα μας, λέει στον Κρήτονα ο Σωκράτης, που είναι φίλος του. Ο Κρήτον με τον Σωκράτη ήσαν φίλοι, θα λέγαμε μεσημερινούς ως κολλητή, και του λέει αυτήν την σοφία. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες, λέει, ζητούν την σοφία και δεν την βρίσκουν, και οι Εβραίοι ζητούν κάτι άλλο και αυτό το ψάχνουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, καλώς τον Παναγιώτη μας. Είναι πολύ σημαντικό όμως να ξέρουμε αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε, κάτσε Παναγιώτη εδώ, τα οποία ζούμε τελικά. Την προηγούμενη φορά
μέσα στα διάφορα που σας είπα, θυμάστε ήταν 8 Φλεβάρι, Φεβρουαρίου, σας είχα πει αυτό το οποίο χρειάστηκε να ζήσω, εγώ όπως όλοι έχουμε δοκιμασίες, το είχα πει, το έχω γράψει, το θυμάμαι, το λέω συχνά. Είναι λάθος να λέμε γιατί σε μένα, Θεέ μου. Σας είπα ότι κάτι άλλο πρέπει να μου λέμε. Γιατί όχι σε μένα, Θεέ μου. Γιατί σε μένα ειδική μεταχείριση. Άμα αγαπά ο Θεός, αφήνει να διαχειριστούμε πρόβλημα κατά πως είναι οι δυνάμεις μας. Και χρειάστηκε, από 8 μέχρι 16 είναι 8 μέρες, να το βιώσω κι εγώ. Και είχα και μία στενοχώρια. Θα είναι αυτοβιογραφικό λίγο όμως. Γιατί δεν λειτουργήσα την Κυριακή του Ασώτου. Μου απάντησε ένας κληρικός που μιλήσαμε, μου λέει, κάνει θεία λειτουργία εκεί μέσα, στο νοσοκομείο που έπρεπε να πάμε. Όντως είναι θεία λειτουργία το νοσοκομείο. Και ο περίπατος σε αυτό. Γιατί αρχίζεις και βλέπεις τις ψυχικές σου αντοχές. Ενώ έπρεπε να στενοχωρούμε. Πολύ. Η μάνα μου έδινε κουράγιο, καλή της ώρα εκεί που βρίσκεται. Και πάνε να γιάνανε κοντά της. Και θα σας πω κάτι που είπα και το πρωί στους φούρνους, στο κήρυγμα μου. Διότι μου έκανε εντύπωση. Είναι μια κυρία που φοράει απ' έξω σκούρα και μέσα φορούσε κάτι πολύχρωμο. Είναι όμως Μεγάλη Παρασκευή προς Μεγάλο Σάββατο πρωί, δηλαδή είναι χάλια. Κάθισε ένα παγκάκι μόνη της, σκυμμένη, και την είδα, εγώ που ήμουν στεναχωρημένος, φόρεσα το χαμόγελο του Μεφιστοφελή, εδώ σκισμένο το αυτό, και πήγα, έβγαλε τα γυαλιά ηλίου, σκούπισε τα δακρυά μου, έβαλε τα κανονικά γυαλιά για να βλέπει τα μάτια μου, και πήγα κοντά. Της λέω, γλυκιά μου, λέω, τι έχετε, πώς είστε, λέω, τι κάνετε, είστε καλά. Σαν να μην ξέρω, σαν να είμαι σάικο δηλαδή. Ενώ ήξερα ότι για να κάθεσαι απέναντι την Ευαγγελίστρια που ήταν ο ναός, ήταν από εδώ μέχρι εκεί η Παναγίτσα, η Παναγιάβας, ο ναός του Θριασίου, κάποιο πρόβλημα είχε η γυναίκα και κοίταζε προς τα εκεί, κοίταζε αφηρημένα, εντάξει, σταματάω εγώ από πάνω, με είδε. Της λέω, τι έχετε, πώς είστε. Πιάσαμε συζήτηση, το πήγε εκεί που το πήγε, γιατί ήταν ασθενής ο σύζυγος. Λέω, πώς τον λένε τον σύζυγο. Μου λέει, Ανέστη. Εκείνη την ώρα μου ήρθε μια χαρά μέσα, μου λέει, τώρα θα δεις. Λέω, πιστεύετε στον Χριστό? Μου λέει, πιστεύω, Πάτερ. Ο Χριστός, της λέω, που κρατάει η Παναγία μωρό, τον έχει τον κυοφορεί εκεί, της έδειχνε το εικόνισμα για να φύγει ο νους της, να πέσει στην εικόνα, την έβλεπε την εικόνα, ας ήταν μακριά. Λέω, ο Χριστός είναι πάντα αναστημένος και πάντα σταυρωμένος. Και άρχισε να δεις. 10 λεπτά της μίλαγα. Μέχρι να δω χαμόγελο. Θα της μίλαγα και μισή μέρα, άμα χρειαζόταν. Έφυγε άλλος άνθρωπος. Ενώ ήταν κουρασμένη, στενοχωρημένη. Και εσείς δεν πήρατε όμως κάτι? Εγώ πήρα ολόκληρο μάθημα ζωής. Ναι, αλλά μου το είχε δώσει η Παναγία μέσω της μάνας μου στο αυτοκίνητο. Από την Αγνούντα μέχρι την Κόρινθο μου μιλούσε και με στήριζε η κυρία Κέτη. Ενώ έπρεπε να γίνεται το ανάποδο, η μάνα μου. Και επειδή εκείνη έχει μέσα της αγάπη, μου λέγε να πηγαίνεις, λέει, στους άλλους έχουν ανάγκη. Και όντως μετά τη δεύτερη μέρα δεν με χρειαζόταν, γιατί τη βγάλανε τον ορό. Την τρίτη μέρα το πρωί ήταν χωρίς ορό. Τώρα είναι μόνη τη. Πήγαινε, μου λέει, να λειτουργήσεις. Να δείτε η μάνα, θα το πω γιατί είναι μεγάλο πράγμα. Μου λέει, έλα την Τρίτη, να μην σου πω Τετάρτη, λέει, προς Πέμπτη που τελειώνεις και το κήρυγμα, να μην χαθεί τη Τετάρτη και τη Δευτέρα. Τη λέω, μάνα, ξεχασέ το, λέω, και που είμαι Κυριακή εδώ είναι ζήτημα, γιατί εμένα ο νους μου κάθε τόσο αφαιρείται και πάει μέχρι το Θριάσιο και ξανάρχεται. Έτσι είναι. Όσοι έχετε ασθενή και έχουμε όλοι, υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ζήσει μια φορά, να μην σας πω πολλάκις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι αφαιρείσαι. Την δύναμη που έβρισκα, δεν ασχολήθηκα μόνο, έχω ασχοληθεί με καμιά δεκαριά. Με μερικούς έχουμε γίνει φίλοι μου, γράφουν διάφορα στο Facebook, ούτε που τα έχω δει. Μόνο μία περίπτωση που είναι στην εντατική, προσεύχομαι και λέω και το όνομά του και στα Άγια κλπ. Και θα το πω και αύριο, αυτό το παιδί έχει ανάγκη, γιατί κάηκε επειδή μπήκε να βγάλει κάποιον άλλον. Ενώ βγήκε ζωντανός, κατάλαβα, ας πούμε, ότι είναι κάποιος και τον έχουν γράψει, λέει, κάμερες να τον... Και μόνο και μόνο που έκαμε αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτή είναι αγιασμένη πράξη. Είναι ο μόνος από αυτούς της Motor Oil, που είπε τώρα πριν λίγες μέρες που έγινε, που δεν
που μπορεί να ζήσει, γιατί όλα τα όργανα του λειτουργούν. Τους είπα, μη στενοχωριέστε και η Παναγία δεν θα αφήσει. Θα πυρπολίσουμε όλο το θρόνο της, έτσι πρέπει. Όταν λέει ο Αλκίνος Ιωαννίδης στο τραγούδι, ξέρετε ποια είναι η προσευχή που πιάνει πολύ. Όταν κάνεις τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνεις το φιλί, λέει, και ταξιδεύεις. Έτσι είναι. Για να φτάσουμε στον παράδεισο, θα το δούμε από εδώ στο πρόσωπο του αδελφού μας. Αυτό μας λέει η αυριανή. Ωραία περικοπή, προσέξτε την. Ακούστε την με χαρά. Μπορεί και να την κλέψω του Παπαθέμη, να τον βάλω να πει το Ευαγγέλιο του Όρθρου, γιατί είναι καταπληκτική. Ναι, οι άνθρωποι του Θεού δίνουν, δίνονται χωρίς να το σκεφτούν και λένε, μα δεν το έκανα εγώ. Ενώ οι άνθρωποι που μας κρατάνε κρατούμενα λένε, μα εγώ σε βοήθησα, σε έκανα, σε έδειξα. Όχι, αδελφοί μου. Πρέπει να δούμε στο πρόσωπο του αδελφού μας τον Θεό. Όχι πρέπει. Είναι μια ανάγκη την οποία έχουμε για να βιώσουμε τη χάρη του Θεού. Αν δεν τη βιώσουμε από εδώ, δεν θα τη βιώσουμε εκεί. Αυτό το πόλεμο που μου έκανε, αλλά μην πούμε πολλά γιατί ηχογραφώ, εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς δεν αντέδρασα, που μου έκανε κάποιος μια επίθεση σε μια καφετέρια, μου είπε λόγια βαριά. Με περίμενα απ' έξω να πιάσουμε στα χέρια. Που αν τον έπιανα τον είχα κάνει μαύρο στο ξύλο. Αλλά μετά, εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος και ας φαίνεται με τεράστιος έτσι παχύτατος. Καμία σχέση. Δεν μ' αρέσουν οι καυγάδες τέτοιου τύπου και πολλό δε μάλλον στα χέρια. Πριν 3 χρόνια θα το βούταγα από το γενικά και θα του έλεγα τι λες. Τώρα πλέον που γερνάω και δεν σκέπτομαι καν ότι ο άλλος μπορεί να έχει την κόλαση μέσα του, δεν κρατάω, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ το ξαναχαιρέτησα σήμερα. Χαιρετάω γενικά αυτούς που ξέρω ότι με πάνε διπλά. Μα δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μια βόλτα μαζί στο νοικοταφείο πρέπει να κάνουμε και να τον αγκαλιάσω στην έξοδο. Πίστεψε μας. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Φτάσεις στο θάνατο και συνεχίζω και κάνω χειρότερα πράγματα. Ξέρεις τι γίνεται. Έχω ζήσει. Την κόλαση την κοβαλάμε μέσα μας. Την κόλαση όμως, προσέξτε, την ορθόδοξη θεολογία δεν την έχει φτιάξει ο Θεός. Δεν είναι στο σχέδιό του. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός τα έπλασε όλα καλά. Λίαν το έχω πει αλλού. Έτσι είναι. Λίαν καλώς. Άριστα. Άριστα. Το άριστα το κρατάει για τον εαυτό του χωρίς να αυτοδοξάζεται. Δεν χρειάζεται έπαινο ο Θεός. Το λίαν καλώς, το καλά το αφήνει σε όλη την κτήση. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αμαρτωλό, να είναι απόβλητο, να είναι κακό στον κόσμο του Θεού που μας περιβάλλει. Η κακή χρήση της ελευθερίας μας οδήγησε εκεί. Αλλά ας πάω στις σημειώσεις. Αυτό το έφτιαξε το μεσημέρι στη βιβλιοθήκη. Άλλα είχα σκοπό να σας πω, αλλά λέω ας φύγουμε λίγο από το κείμενο του Αγίου Ιωάννη που είναι πολύ μεγάλο. Μέχρι να πεθάνουμε θα το έχω ερμηνεύσει. Εγώ να πεθάνω δηλαδή. Θα το έχουμε ερμηνεύσει όλο τον Ιωάννη. Έγραψα 3 λέξεις ελληνικότατες. Ενδοσκόπηση. Ακούστε τις πρώτες και θα τις εξηγήσω. Ανασκόπηση, η δεύτερη λέξη. Και τρίτη λέξη, επισκόπηση. Έχουν οι τρεις το ίδιο συνθετικό. Ένδο, μέσα, ανά, περίπου, μεταξύ κλπ. Και επί, κάπου διαφορετικά. Σκοπός, ο σκοπός. Είναι εκείνος που φυλάει, είναι αυτό που βάζουμε στόχο. Αλλά η σκοποθέτηση δείχνει και στοχοθεσία. Δηλαδή έχουμε αποφασίσει να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Όταν κάνουμε ενδοσκόπηση θα κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αυτό είναι μετάνοια η οποία τελειώνει όμως στα πόδια του ιερέως. Γιατί ο Θεός το έχει αφήσει αυτό? Αν δεν ταπεινωθούμε δεν θα μετανοήσουμε ουσιαστικά. Θα γυρίσουμε πίσω και επειδή είμαι και εγώ αμαρτωλός, θα σας το πω, χειρότερα θα κάνουμε. Αν στον καυγά άρχισα να φωνάζω, θα είχαμε γίνει περίγελος, εγκρανιδίο και χειρότερο θα γινόμουν, γιατί έχω πικρότερη γλώσσα. Εξυπνότερη μεν, πικρότερη δε, γιατί θα του έλεγα χοντρά πράγματα, όχι Παριζάκι φαντής, βαρβάτα πράγματα. Θα του μείνει αξέχαστο. Θα τον έκανα δε και ρεζίλη, γιατί είχε κόσμο περίπου, δεν ήταν σκοπός. Σκοπός είναι να βοηθηθούμε οι ίδιοι στο να προχωρήσουμε. Ξέρετε πότε θα αγαπήσουμε τους άλλους?
Ξέρεις, Παναγιώτη, πότε state woofle white, να είσαι δυνατός. Πότε θα αγαπήσουμε τους άλλους? Ο Χριστός λέει να αγαπήσουμε τους άλλους πώς? Σαν τον εαυτό μας. Δεν έχουμε αγαπήσει τον εαυτό μας, ναι. Πόσες φορές κάνουμε κακό στον εαυτό μας τον ίδιο? Πόσες φορές τον αδικούμε? Έχουμε πει, θέλω να δω π.χ. τον Παναγιώτη που είναι μικρός και φίλος, και σκέφτομαι να του πω κάτι για να μαλώσουμε. Όχι. Πες κάτι αγαθό. Έχει όλα τα καλά του Θεού. Ετούτος εδώ περισσότερα από τα όλα τα καλά. Όπως όλα τα παιδιά. Εγώ τα αγαπώ τα παιδιά πολύ. Γιατί σας τα χάρισε ο Θεός. Και πολλές φορές εσείς που είστε γονείς και εμείς που είμαστε πνευματικοί πατέρες, αδικούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς με αυτά που ζητούμε. Εγώ έρθω σε βάπτιση σε ένα ναό και είπα να καμαρώσετε το παιδί όπως αυτό επιθυμεί. Και το επανέλαβα. Όχι όπως θέλετε εσείς. Όπως αυτό επιθυμεί. Μετά από 7, 8, 6 μέρες με πήρε η μάνα και με ευχαρίστησε. Μου λέει, τώρα κατάλαβα. Δεν με έπαιρες παιδί μου την επόμενη μέρα. Της λέω, χάνεις τόσο χρόνο. Να σου εξηγούσα τι θέλω να πω. Ναι, ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος και είναι προσωπικότητα. Όχι επειδή τον έχω γιο, η κόρη, θα κάνει αυτές τις τρέλες που θέλω εγώ για μένα και δεν τις έκανα. Δηλαδή, εμένα ο πατέρας μου ήθελε να κάνω καμιά δεκαριά παιδιά. Μα όταν με ρωτάνε, εκτός περιοχής που δεν με ξέρουν, μου λένε πόσα παιδιά έχετε, 13.000 τους λέω. Όσοι είναι οι χριστιανοί και μη χριστιανοί της Ερμιονίδος. Ναι, είναι παιδιά του Θεού και εγώ είμαι αδελφός τους ως κληρικός και αγκαλιάζω όλους και όποιος με χρειαστεί, χριστιανός και μη, γιατί το και μη με ενδιαφέρει, είμαι δίπλα του. Δεν με ενδιαφέρει η θρησκευτικότητά του, η πίστη του. Τι πάει να πει? Ο ιερός Χρυσόστομος τον 5ο αιώνα λέει να κάνετε προσευχή για τους ιδωλολάτρες και βγαίνουν κάτι οι παπάδες και λένε παλαβομάρες. Διαβάστε τι λέει ο Άγιος. Γιατί λέει να κάνετε προσευχή? Πώς θα βγεις, τους λέει, κλείστε την πόρτα γιατί κρυώνει η κυρία Μοίρα. Πώς γίνεται, λέει, να κάνεις προσευχή για κάποιον τον οποίον δεν αγαπάς? Να κάνεις ιεραποστολή, λέει, χωρίς να τον αγαπάς. Αν δεν προσευχηθείς για τον άλλον, δεν μπορείς να πας να μιλήσεις για τον Χριστό. Ξέρετε πώς κάνουν οι ιεραποστολοί στην Αφρική, που ο Πατριάρχης και οι πατέρες εκεί είναι ιεραπόστολοι και οι λαϊκοί? Ταΐζουν πρώτα τους ανθρώπους, την μπισκότα και γάλα. Εκεί δύο μπισκότα, Παναγιώτη, τρώνε όλη την ημέρα. Και όσα παιδιά παίρνουν δύο μπισκότα, πίνουν το γάλα. Ναι, ναι, πίνουν το γάλα, το μισό. Σκεφτείτε να δείτε ευαισθησία. Το μεγάλο παιδί πάει για το μικρό το μισό γάλα και προσπαθεί και να μην το χύσει και το μισό μπισκότο. Το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά και τώρα μου έρχονται δάκρυα, βέβαια. Διότι όταν ακούς αυτό να στο λέει ο επίσκοπος ο Ιεραπόστολος, λες, αυτοί κάνουν έργο τεράστιο. Δεν συγκρίνεται. Όταν το παιδί 18, 12 ετών λέει να κρατήσω το ένα μου μπισκότο, ενώ πεινάει και τις κοιλιές τους είναι τόσες πρισμένες από την αφαγία, για να το δώσω στον αδελφό μου, δεν χρειάζεται να βαπτιστεί. Το παιδί είναι ήδη στο φως του Χριστού. Το ζει το φως του Χριστού. Έτσι λέγεται και ένα από τα καλύτερα σχολεία που έχουμε, Lumière des Nations, δηλαδή το φως των εθνών είναι για τον Χριστό. Είναι το καλύτερο σχολείο του Κόγκο. Πάνε και οι μη Ορθόδοξοι, γιατί οι Ρωμαιοκαθολικοί ζητάνε στα σχολεία να είσαι καθολικός. Εμείς και μουσουλμάνοι, αν καλά κάνουν και τους δέχονται. Έχουμε ανοιχτοσύνη. Η Εκκλησία είναι ανοιχτή προς πάντες. Δεν θα την κάνουμε εμείς την Εκκλησία μια περίκλειστη κάστα η οποία θα καταστρέφει την ίδια της την ύπαρξη που είναι ο Χριστός. Αν τον περικλείσει μόνο σε ένα έθνος, σε μια περιοχή και πει ότι εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί, ήδη έχουν αποτύχει όσοι το είπαν, δεν οδηγούμαστε στην ενδοσκόπηση που είναι αληθινή αυτοκριτική. Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας που όλος ο κόσμος τους μελετά στο πρωτότυπο? Ενδοσκάπτε. Θες να φας έρημες ντομάτες και πατάτες κλπ. Πρέπει να πας να καματέψεις και να κάνεις το αμπέλι της δουλειές. Πώς θες να προοδεύσεις αν δεν σκάψεις μέσα σου για να βρεις τον θησαυρό? Ο θησαυρός για μας είναι ο Χριστός. Είναι η αλήθεια της παράδοσής μας. Βέβαια είναι αρχαίοι Έλληνες. Ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος λέει ότι ο Θεός εγκατέσπηρε όλη τη σοφία τους εμερικούς από τους αρχαίους σοφούς και δεν εννοεί μόνο τους Έλληνες, εννοεί και κάποιους από τους Ρωμαίους.
Ο Βυργίλιος ο ποιητής, ο Σενέκας και οι υπόλοιποι έχουν σοφία. Τους βλέπεις. Εδώ βλέπεις ποιητές σύγχρονους. Ο Καβάφης. Θαυμάσια ποίηματα. Λέει, μ' αρέσει η μοσχοβολιά, λέει, του ναού. Τα εξαπτέρυγά της. Όλα αυτά. Το περιγράφει σε ένα, 1918, ένα ποίημα που έχει γράψει με ημερομηνία. Ή σε κάποιο λέει, και αυτά τα διαβάζει, υπάρχουν στο διαδίκτυο που τα διαβάζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν 80 ετών, πολύ σοφός άνθρωπος ο Πατριάρχης μας. Και το βλέπεις, ο ποιητής έχει κομμάτι από τον ουρανό. Σας το έχω ξαναπεί ότι ο Άγιος Πορφύριος λέει ότι πρέπει να είσαι ποιητής για να είσαι Άγιος. Να έχεις ευαίσθητη δηλαδή καρδιά. Και μετά την ενδοσκόπηση, που είναι ουσιαστικά μια καλοβαλμένη αυτοκριτική, χωρίς μίσος του εαυτού μας, χωρίς να τον εκδικούμεθα τιμωρώντας τον. Εκάναμε λάθη και τι σημαίνει, θα μείνουμε στο λάθος. Ή εγώ δηλαδή αφήνω ένα μαχαίρι εδώ και το παίρνει ο άλλος και κάνει αυτοκτονία π.χ. Φταίω εγώ που το άφησα. Άμα κρατηθώ στις τύψεις θα παραφρονήσω και θα τρελαθώ. Θα οδηγηθώ σε άλογο κατάσταση στην αλογία και θα φτάσω στην ίδια κατάσταση που έκαμε εκείνος το κακό στον εαυτό. Δεύτερον, πάμε στην... έχουν σχέση με την αυριανή Κυριακή, απλά σας τα λέω λίγο πιο διαφορετικά, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Στο πρόσωπο του άλλου συναντάμε τον Θεό. Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Για να δεις στο πρόσωπο του άλλου τον Θεό, πρέπει να έχεις καθίσει τον εαυτό σου κάτω. Γιατί άμα περιμένουμε να φτάσουμε όλοι στον ψυχολόγο ψυχίατρο, πάει. Θα τα φάμε όλα τα λεφτά εκεί. Όχι. Έχετε πνευματικούς, πάτε στον παπά να εξομολογηθείτε. 1, 2, 3, 7 θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ρέγουλο, σε σωστές τροχιοδρομήσεις, τις ράγες. Και μετά πηγαίνει, όπως λένε οι νεότεροι Παναγιώτη, τρένο. Πάει κατευθείαν το πράγμα. Απλά θέλει φιλότιμο πνευματικό. Δεν μπορείς να λες, Θεέ μου στείλει τις ευλογίες σου, εγώ θα αμαρτάνω από το πρωί το βράδυ, αλλά θέλω τις ευλογίες σου. Δεν γίνεται. Μου λένε προσευχή σου. Προσευχή σου, πάτε, λέει για μας. Πήρε το πρωί κάποιος. Βάλτε το στο 26. Προσευχή σου, λέει για μας, πάτε. Λέω, πάτε να παίξετε αγώνα. Τους πήρα, τους λέω, άμα βρίζετε, να κερδίσει ο Γαλατάς. Άμα δεν βλαστημάτε την Παναγία και τον Κύριο, τον Κύριο και την Θεοτόκο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι άλλο θα λέτε γαλλικά. Μόνο βλαστήμιες μην ακούσω. Και να κερδίσετε εσείς. Αλλιώς τους είπα να γυρίσετε χωρίς εσόρου, θα σας τα πάρουν όλα. Γιατί το είπα? Διότι αυτή η κακιά συνήθεια παίρνει και από τους μεγάλους. Οι νεότεροι δεν βρίζουν, επειδή εγώ κυκλοφορώ επί του τετράωρου βάσεως πολλές φορές. Λένε κάτι λέξεις 3α από... είναι ελαφριά μπροστά σε εκείνα. Περνάς από γύρω. Το Αγίου Νικολάου, να σας πω γεγονός. Είμαι, πίνω καφέ, με έχει καλέσει στο χωριό η πρόεδρος του... όποιος θα με καλούσε, πρόεδρος του Ονδίδημων θα πήγαινε. Ο παππούλης δεν μπορούσε, ήταν 4-5 άνθρωποι. Το παιδί που σέρβιν ήταν κατοικητόπουλο, μου το ξέρω από τόσο δάνασα τον Παναγιώτη, ερχόταν από πρώτη δημοτικού. Πας πρώτη δημοτικού. Από πρώτη τον ήξερα εγώ και το παιδάκι. Και το βλαστημάει γιατί χύθηκε ο καφές. Και είπε, την είπε χαμηλά όμως τη βλαστημία, γιατί εγώ ήμουνα εκεί που είναι η Θεία Άννα. Παίρνω κι εγώ ανάμε. Βρε παλιόγερε, του λέω. Δεν ντρέπεσαι, του λέω. Θα πέσει το καφέ σε όλους επάνω. Το ακούσαν όλοι οι κόκκαλοι. Σου λέει θα τον θάψει ζωντανό. Δεν ντρέπεσαι, λέω. Που εγώ μιλάω πάντα στον πληθυντικό σου μεγαλύτερου. Δεν ντρέπεσαι, του λέω. Τι το είπε, Πρόεδρο. Αν δεν είχαμε τον Άγιο, θα του πλήρωνε τον καφέ και θα έφευγα. Αλλά θα τον έβριζε να πάθει συγκοπή. Δεν είναι ωραία συνήθεια. Οι νεότεροι μπορεί να πούνε 3α κανένα γαλλικό, δεν βλαστημάνει περισσότεροι. Καλά, άμα βλαστημήσουν, εγώ σηκώνομαι και κάνω κάτι τα χέρια, τα κουνάω χωρίς να τους χτυπήσω. Έχω φτάσει χαστούκι μέχρι εδώ. Του λέω, σου άξιζε και μια καλή και μια ανάποδη. Του λέω, γιατί, λέει, δεν σας είδα, γιατί εγώ στην καφετέρια εκεί στο Ζαραφωνητάκι, θυμάστε τα παιδιά. Καθόμουν χωμένος και διάβαζα βιβλία. Πήγαινα γιατί μου άρεσε ο καφές. Καθόμουν μία ώρα. Δεν με είδανε, αφού πήγα να το έφτασε στο χέρι μου εδώ, τους πλήρωσε τον καφέ και έφυγα. Και μετά με παίρνει ο ιδιοκτήτης και μου λέει, σε ευχαριστούν για τον καφέ. Του λέω, να τους πεις, μία εβδομάδα με πλησιάσουνε, για να τους δίνω και τους τέσσερους. Δεν είναι αυτή η τακτική.
Αυτά τα μαθαίνουμε τους μεγαλύτερους. Το κακό να μην το μιμήσετε. Έχουν αγαθά οι παλιοί. Εργατικοί. Προσπαθούσαν, βέβαια, όταν πεινάς και είσαι ξυπόλυτος, δουλεύεις για να ζήσεις και αυτός ο αγώνας ευλογείται. Υπήρχαν όμως και παλιοί που δεν βλαστημάγαν καθόλου. Εγώ έχω γνώρισει αρκετούς. Βέβαια, στις δυσκολίες, αντίθετα, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε Παναγιά μου φτάσει, γιατί πού να απευθυνθούμε στον Κύριο με τα χάλια μας. Χριστέ μου, Παναγιά μου έλα. Και έρχεται να ξέρετε. Σας το λέω πλέον και εξ εμπειρίας, το ξέρα γενικότερα. Γιατί όταν μου λέει ο ένας και ο άλλος να προσευχηθώ, αφιερώνω λίγο χρόνο να προσευχηθώ. Δεν έγινε από την προσευχή μου, όχι. Έγινε από το πρόβλημα του αδελφού που πονούσε και από την ιερατική ευχή. Γιατί λέμε του ιερέως την ευχή σας, Πάτερ. Είναι προσευχή άλλη. Εσείς κάνετε προσευχή, 1,5 λεπτό, μιλάτε λίγο στην πλανό και πάει λέγοντας. Ο ιερεύς κάθεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Ποιον βλέπει. Το γυμνό Χριστό, τον πονεμένο Χριστό, όλο αυτό που είναι μεγαλείο. Το βλέπεις και μερικές φορές νιώθεις, είμαι εδώ, είμαι αλλού. Είμαι εγώ και ο Σταυρωμένος, είναι όλοι γύρω γύρω. Δεν καταλαβαίνεις. Αφήστε που έχει πολύ χάρη η Παναγία εδώ. Γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάτε καθόλου στη χάρη της. Καθόλου. Αν κλείνετε τα μάτια σας και ακούτε, θα δείτε όλα τα αγαθά έχετε. Έχετε έναν από τους πιο ωραίους ναούς, όχι εξωτερικά. Εσωτερικά. Έρχονται άνθρωποι, προσπαθούν. Δηλαδή από τότε που έρχομαι λαϊκός, έρχομαι από την πρώτη γυμνασίου με τον πατέρα Αγγίκα. Του Ευαγγελισμού όλες τις χρονιές, τον Ισπερινό. Μέχρι τώρα εγώ βλέπω αλλαγές. Πνευματικά βλέπω αλλαγές. Έφυγε η παλιά φρουρά που μιλάγανε εκεί γύρω από τις όμπες. Άλλαξαν τα πράγματα. Αν πηγαίνεις στο ναό για να μιλήσεις, happy flow, τζίτζικας, σούγκαρ, σακάκι, όλα. Τα πάντα υπάρχουν. Έτσι τα έλεγα στο χέλι. Από κάτω έχει 6, να πάτε εκεί. Μετά τον πρώτο μήνα δεν ακουγόταν εκεί, ξέρετε γιατί. Χαλάτε την προσευχή τη δική μου του ιερέως. Του κάθε ιερέως. Προσπαθεί ο παπάς να συγκεντρωθεί. Άμα ακούει θόρυβο, το πρωί θα σας πω και κάτι να γελάσετε στους φούρνους. Μία μιλούσε. Λέω, καλέ 35 λεπτά, λέω, δεν έχετε βάλει τη γλώσσα μέσα σας. Και μου λέει, δεν τα έλεγα εγώ. Λέω, είπες κάτι γι' αυτό, κόκαλο. Γιατί μετά την έπιασα από την άλλη και τους αποκάλυψα. Ήταν όλοι μαζί. Ναι, εγώ ακούω. Δεν το ξέρει. Αυτή δεν έρχεται στο φούρνο. Δεν ξέρει. Η δική μας, η φουρνιώτης, αλλά και οι επισκέπτες από τα άλλα χωριά, ξέρουν ότι ακούω πολύ. Και όταν κάνω μία παύση, δεύτερη παύση, σου λέει, στην τρίτη θα μας τα πει όλα μαζεμένα. Ναι, χαλάει η προσευχή μου. Δεν το καταλαβαίνουν. Ναι. Και στους φούρνους είμαστε και μικρός ναός. Εδώ εσάς μπορεί και να μην ακουστούν όλα. Αν και εγώ ακούω και έχω γυρίσει και έχω κοιτάξει και στο κήρυγμα. Έχω καρφώσει τα βλέμματά μου σε δύο κυρίες. Τα χάσανε που μου είναι, βέβαια. Αφού μιλάω εκτός Δευτέρας. Άρα θα αποσυγκεντρωθώ και θα αρχίσω να σας λέω τα ζώδια μετά τα αυτά και θα γελάμε. Έτσι γίνεται. Και μετά ξεφτιλίζεται και ο ιερέας. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή. Οι ιερείς μας, όταν κάνουμε κατανυκτικό εσπερινό, κάνουν προσευχή. Υπάρχει παλιός κληρικός, βέβαια τον είχα και γέροντα τον πατέρα Αγγίκα που βγαίνει έξω. Και προσεύχεται την ώρα που με ακούει. Γιατί μέσα στο ιερό δεν θέλει να μιλάνε και βγαίνουν έξω δύο-τρεις παπάδες του κρανιδίου που θέλουν να παρακολουθήσουν. Το κήρυγμα, επειδή το φωτίζει και ο Θεός, βέβαια, άμα έχει προσευχή, ηρεμία, είναι άλλο κήρυγμα. Αν αγριέψει δηλαδή ο ιερεύς, θα αγριέψει. Δεν θα αγιάσει, θα ξεπαγιάσει. Και με αυτά που θα πει και με αυτά που θα γίνουν. Και μετά την ανασκόπηση που είναι να βάζω στόχο, σκοπό, βρε παιδί μου. Δεν βάζουμε σκοπό να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αυτά τα κάνουν οι σύλλογοι. Βάζουμε σκοπό να γίνουμε άγιοι, είναι τεράστια η διαφορά. Πάμε εντάχει, γιατί ο χρόνος είναι ο εχθρός του Ιεροκήρυκου, το έχω πει, στην επισκόπηση. Τι σημαίνει επισκόπηση? Βγαίνω ως τρίτο πρόσωπο και βλέπω κάτω. Είμαι σαν τον προβολέα που από ψηλά φωτίζει το σκοτάδι. Από πάνω σκοπεύω, αυτό σημαίνει επισκοπό. Τι κάνει ο σκοπός? Η σκοποθεσία του, εκεί που είναι η σκοπιά, είναι πάντα σε μέρος να επιβλέπει κάτι ή λίγο ψηλότερα. Έχετε δει τα φυλάκια που η σκοπιά είναι 1,5-2 μέτρα ψηλά να βλέπει. Αλλιώς δεν θα ήταν σκοπός. Και πάμε τώρα εντάκι να πούμε για την ενδοσκόπηση. Ενδοσκόπηση είναι το να διακονώ την κρίση του ίδιου μου του εαυτού. Τι καταλαβαίνουμε σε αυτό? Διακονώ. Πλένω τα πόδια, αυτό έκανε ο Χριστός. Των μαθητών του. Τους βρήκε σε κρίση.
Ο Πέτρος του λέει δεν μπορώ να μου πλύνεις τα πόδια. Του είπε αν δεν ταπεινωθείς ενώπιον μου και δεν κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει από τα χέρια μου, δεν έχεις μέρος με τεμού. Εμείς διακονούμε ο ένας την δυσκολία του άλλου ή με την πρώτη αυτή ξεματιαζόμαστε απλά. Τι έπρεπε να κάνουμε σε περίπτωση πειρασμού? Υπάρχει ένα ωραίο πατερικό ρητό Αγίων Ανθρώπων που λέει να αποφεύγεις τον τόπο που γεννάται πειρασμός. Ναι, τον αποφεύγεις. Από το να κάτσω να μαλώσω, καλύτερα να το αποφύγω. Δεν μπορώ να αποφύγω. Ξέρω ότι θα είναι ο Παναγιώτης και θα τσαμπουκαλευτούμε, ψυχή μου. Όχι, δεν θα πάω εκεί. Θα πάω μία ώρα αργότερα. Γιατί άμα αρχίζουμε και μαλώνουμε από τις 8 η ώρα και είναι το γλέντι μέχρι τις 8 το πρωί, είναι σίγουρα θα σφαχτούμε στο τέλος. Δεύτερον, στην ανασκόπηση, στο να στοχοθετούμε κάτι, να βάζουμε ένα σκοπό. Σκοπό σημαίνει και τέλος. Τέλος σημαίνει και σκοπός στην τελολογική έννοια της θεολογίας, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα. Το τέλος, η πρώτη του σημασία, δεν είναι ότι τελειώνω, είναι ότι υπάρχει σκοπός. Σκοπεύεις κάτι να κάνεις. Ποιος είναι ο σκοπός μας? Να ιερατεύουμε τον σκοπό της ύπαρξός μας. Η ύπαρξή μας είναι ενώπιον Θεού ευλογημένη. Εκείνος μας έπλασε, είμαστε θεόπλαστοι. Τι σημαίνει ιερατεύω? Τι κάνει ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα? Παίρνει το ψωμί και το κρασί και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Το κόβει, το μελίζει, έτσι λέγεται μελισμός, διαμήραση δηλαδή, και το δίνει σε όλους όσοι είναι έτοιμοι να κοινωνήσουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Όχι πρέπει. Είναι άγιο να το κάνουμε στην ύπαρξή μας. Αν εγώ, όταν πρέπει να σφάξω την X ή τον Vix κάποιον, ή κάποιο, σκεφτώ, Θεέ μου, εσύ στην περίπτωση που ξέφυγε ο άνθρωπος, τι έκανες? Θυσίασες τον Υιόν σου. Τι θα κάνουμε αμέσως? Θα ασφαλίσουμε το στόμα. Θα σταματήσει ο νους να σκέφτεται το κακό. Γιατί αλλιώς, αν ανοίξουμε τη γλωσσάρα μας, το πιο εύκολο είναι. Αρχίζουμε, κοπανάμε ένα στον άλλον, να τελειώσει Δευτέρα Παρουσία του Ογλέντη. Και υπάρχει και χειρότερο. Να μην πω, αλλά να λέει ο νους μου χιλιάδες πράγματα. Τι γίνεται μετά? Το κακό που βάζω εδώ στο ρημάδι μου, στο νου μου, τι γίνεται? Γίνεται ενθύμηση του κακού. Από κακία γίνεται μνήση κακία. Θυμάμαι το κακό και το αποτελειώνω κάθε τόσο, όχι μία φορά. Είναι πολύ σημαντικό να το προσέχουμε αυτό. Αλλιώς, τι κάνουμε? Ανοίγουμε το θυσιαστήριο της καρδιάς μας και λέμε, Θεέ μου, φώτισέ με να θυσιάσω τον εαυτό μου για χάρη των άλλων. Να σας το πω απλά, πολύ χοντρά όμως για να το καταλάβετε. Φεύγει, όχι τόσο χοντρά, πιο ελαφριά. Χτυπάει το παιδί μας σε ένα ατύχημα. Τι κάνει η μάνα? Παίρνει τηλέφωνο την ασφαλιστική να δει τι θα πάρει. Έτσι γίνεται. Ή βουτάει το παιδί και τρέχει. Βουτάει το παιδί και τρέχει. Όταν έκανα χολή, ακόμη έχουμε κρατήσει μέσω Facebook επαφή με το παλικάρι, 2:30 ή 3 τη νύχτα φέρνουν ένα νεαρό, ο οποίος ήταν παντού εγκάβματα από πτώση μηχανής. Μία τρελή του είχε πέσει επάνω. Τον επαρέσυρε, τον πέταξε και τον άφησε και μία ώρα κάτω. Έσερνε, γι' αυτό και έκανε περισσότερα εγκάβματα, να πιάσει το κινητό και ειδοποίησε μόνος του. Και ήρθαν και τον περιμάζεψαν και ζει και είναι λεβέντης και είναι πολύ καλό παιδί. Δεν ξεχνάω ακόμη τη μάνα του, που μπήκε αλαφιασμένη, πού είναι ο γιος μου, πού είναι ο γιος μου. Βέβαια, σιγά μην σκεφτότανε ποια τον χτύπησε, γιατί τον χτύπησε κλπ. Έχω κρατήσει επαφή, ελευθερία τη λέγανε τη γυναίκα. Να τη δίνει ο Θεός την εν Χριστώ ελευθερία, εύχομαι. Παλικάρι εξαίρετο. Δεν μιλάει καθόλου. Εγώ έφτασε 2:30 τη νύχτα, είχα 33 ράματα στα τα χρόνια του Χριστού. Τη λέω τις μάνες μου το ράσο. Ποιο ράσο μου λέει, τι κάνει να σηκωθείς? Βρε φέρε το ράσο, τη λέω. 2:30 τη νύχτα τώρα. Φοράω, το θυμάμαι ακόμη πιο φόραγα, γιατί έχει χαλάσει από τα ζέλ εκείνα που βάζουν για τους υπερήχους. Το τι είχα κάνει ένας Θεός ξέρει. Και πάω πάνω από το παλικάρι, τον Κωνσταντίνο, και του λέω, πουλάκι μου, αφού Θεός έσωσε, να είσαι ευσταλής και ευσταθής. Μου ανοίγει τα μάτια και μου λέει, θα μου τα εξηγήσετε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Αυτό είπαμε. Πέρασαν 3-4 μέρες. Έρχεται. Οι αδερφοί του γνωριζόμαστε, έχουμε πιάσει επαφή, μιλάμε. Η μάνα ήταν
χαμένη μέχρι που ο Κωνσταντίνος ξάπλωσε δίπλα. Πάλι. Ξανά και έγινε η ώρα του Θεού ήρθε, το θαύμα του Θεού ήρθε, γιατί η μάνα αυτή θυσίασε τον εαυτό της για χάρη του παιδιού. Και το παιδί φυσικά, καλώς τον Παπαθέμη, λάτρευε τη μητέρα του όπως κάθε παιδί. Έτσι πρέπει να γίνουμε όλοι παιδιά του Θεού, να λατρεύουμε τη μητέρα μας που είναι η Εκκλησία και να σεβόμεθα απόλυτα το Θεό Πατέρα. Βάζουμε στην ύπαρξή μας το Θεό για να ευλογηθούν τα σπλάγνα της μάνας να μας αγκαλιάσει αυτόν η Εκκλησία. Και να πούμε και ένα τελευταίο, αν και έχω ξεφύγει στον χρόνο πολύ, για να τελειώσει, μην επανέλθουμε την άλλη φορά. Δεσπόζω διάκονος, ιερεύς και επίσκοπος. Την επισκόπηση την κάνει ο δεσπότης του εαυτού του. Όταν ο άνθρωπος θα είναι αυτοδέσποτος και θα φύγει το αυτό και θα μείνει ο δεσπότης Χριστός στην ύπαρξή του. Δεσπόζω, ακούστε πως το έχω γράψει, το έχω σκεφτεί στη βιβλιοθήκη, αυτό είναι λίγο δύσκολα. Δεσπόζω της δυσαρμονίας των ίδιων μου των επιλογών. Εγώ επιλέγω το κακό. Δεν με βρίσκει εκείνο τακ-τακ, έλα να πιούμε καφέ. Εμείς αποφασίσουμε. Έχουμε τον εαυτό μας στα χέρια μας. Ξέρετε, ο αναβάτης που έχει κάρο, τον παλιό καιρό που ήταν πιο... Έχετε δει τις ταινίες που τα βλέπεις εκεί με το άλογο και τρέχεις. Αν αγαπάει την ζωή του και το άλογό του, ή το άλογό του και τη ζωή του, γιατί τα άλογα ήταν περιουσία τότε, πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξει τα γκέμια. Τα γκέμια εδώ έχουν αυτά και σε πονάνε. Και έτσι σταματάει το άλογο, γιατί είναι υπερήφανο το άτιο, είναι υπερήφανο ζώο το άλογο. Και στην δυσαρμονία των επιλογών έρχεται η αρμονία του Χριστού όταν εμείς επιβαλόμεθα σε αυτά τα οποία θέλουμε. Είναι πολύ βασικό. Να θέλω αυτό το οποίο μπορώ και να μπορώ να θέλω αυτό που μου κάνει καλό. Είναι δύσκολα μεν, αλλά επειδή είστε ευπαίδευτοι πνευματικά, θέλω να ανέβετε μέχρι τον προφήτη Ηλία, να μην σας πω μέχρι το Έβερεστ πνευματικά. Να γίνετε καλύτεροι από μας, ούτως ώστε να προχωράει ρολόι η ενορία. Αυτό είναι ο σκοπός της συνάξεως της πνευματικής. Γιατί τώρα κάνουμε λειτουργία μετά τη λειτουργία και εσπερινό μετά τον εσπερινό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τελειώνω με αυτό που είχα γράψει στο τέλος. Η ιερεύση του Θεού είναι κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος μπορεί να διακονεί τον αδελφόν του. Κάθε άνθρωπος μπορεί να ιερατεύει στο θυσιαστήριο της καρδιάς του κάνοντας αγάπη προς πάντας. Και κάθε άνθρωπος μπορεί να δεσπόσει στην εμπάθειά του και στην κακία του και να κάνει αγαθό για εκείνον. Ξέρετε τι θα μας συνοδεύει στην άλλη ζωή? Η αγαθοσύνη και η καλοσύνη μας. Τα έργα της αγάπης μένουν, λέει ένας Σέρβος θεολόγος σε μετάφραση ελληνική. Όντως, η αγαθότητα των επιλογών μας θα μας κάνει έτοιμους να δούμε τον Χριστό στον Παράδεισο. Αμήν.